το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε παράξενες σκοτεινές χάντρες πάνω από ένα τετράπλευρο αστρικό μοτίβο στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Οι εκπληκτικές δομές δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα έχουν δει οι επιστήμονες πριν και δεν είναι σίγουροι τι είναι. Τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά ανακαλύφθηκαν από τον φασματογράφο Nair Speck του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, καθώς εξέταζε την ατμόσφαιρα του αέριου γίγαντα πάνω από την εξαγωνική καταιγίδα που στροβιλίζεται στον βόρειο πόλο του πλανήτη. Οι αστρονόμοι ανέμεναν να δουν εκπομπές σε ευρείες ζώνες του υπέρυθρου φάσματος, στα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη Δύνη. Ωστόσο, αυτό που παρατήρησαν ήταν σκοτεινά, σφαιροειδή χαρακτηριστικά, χωρισμένα από τεράστιες αποστάσεις, αλλά πιθανώς διασυνδεδεμένα. Παρασύρονται αργά στο φορτισμένο πλάσμα της ιονόσφαιρας του πλανήτη και μια μονόπλευρη δομή σε σχήμα αστεριού στη στρατόσφαιρα από κάτω. Δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στις 28 Αυγούστου στο περιοδικό Geophysical Research Letters. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το εξάγωνο κινείται από ένα ρεύμα πίδακα που περιβάλλει τον πόλο του πλανήτη και οφείλει το μοναδικό του σχήμα στις ιδιότητες των αερίων στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Ωστόσο, οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους έχει αυτή τη ροή και το σχήμα δεν είναι γνωστοί με βεβαιότητα, ούτε και η συμπεριφορά της ανώτερης ατμόσφαιρας από πάνω του, λόγω των πολύ ασθενών εκπομπών που προέρχονται από αυτό. Για να διερευνήσουν, οι αστρονόμοι εστίασαν το όργανο Nearspec του James Webb στην ιονόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα του Κρόνου, που βρίσκονται 1.100 χιλιόμετρα και 600 χιλιόμετρα πάνω από την ονομαστική επιφάνεια του πλανήτη, αντίστοιχα. Πιστεύετε ότι οι σκοτεινές χάντρες μπορεί να προκύπτουν από πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μαγνητόσφαιρας του Κρόνου και της περιστρεφόμενης ατμόσφαιράς του.